Λοιπόν, Premier. Premier είναι παλιά εταιρεία επίσης, φτιάχτηκε στην Αμερική. Για πολλά χρόνια ήταν απούσα ουσιαστικά από την αγορά, δηλαδή είχε μείνει αρκετά πίσω σχεδιαστικά. Αλλά από το 18-19 και μετά έφτιαξε μια καινούργια γκάμα που θεωρώ ότι πλέον είναι σχεδιαστικά άκρως ανταγωνιστική. Και το πλεονέκτημά της είναι ότι χρησιμοποιεί κάποια υλικά που δεν χρησιμοποιούν οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό το μείγμα υλικών, το DCA, που θα δείτε ότι είναι τα περισσότερα κράνη της, είναι ένα μείγμα υλικών που το έχει εξελίξει η Premier. Είναι πολύ ελαφρύ και είναι και πολύ πιο ανθεκτικό στο χτύπημα από οποιαδήποτε άλλο υλικό. Σύμφωνα με τις μελέτες τους, είναι 36% πιο ανθεκτικό το υλικό αυτό. Το μείγμα υλικών, αυτό το χρησιμοποιεί μόνο η Premier. Και αν ψάξεις να, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί που χρησιμοποιούν τρικό materials πλέον. Τα κράνη τα έχετε δει, φαντάζομαι, μαζεμένα. Παρόλα αυτά, πληρούν τις προδιαθέσεις 2206 από τα πρώτα. Έχουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Από εκεί και πέρα, πάλι, αυτό που έχω παρατηρήσει όμως είναι ότι δεν βλέπω επαναληπτικές παραγγελίες από σας. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πουλάει το προϊόν τόσο πολύ. Ρεαλιστικά τώρα, έχουμε προβλήματα ουσιαστικά. Το Devil και το Hyper, να ξέρεις, επειδή είναι πιο sport κράνη, έχουν λίγο πιο σφιχτή εφαρμογή. Το Devil και το Hyper. Είναι πιο sport κράνη, έχουν πιο σφιχτή εφαρμογή. Το Evolution είναι ένα πολύ value for money κράνος. Sorry, μισό λεπτό. Το Evolution είναι ένα πάρα πολύ value for money κράνος. Γιατί με 300 ευρώ παίρνεις ένα κράνος που είναι Dyneema Carbon Aramidio. Όλα τα υπόλοιπα είναι fiberglass εκείνη την κατηγορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε έχεις να του δώσεις ένα κράνος που είναι πολύ καλύτερο το υλικό του. Οπτικά δεν είναι άσχημο. Θεωρητικά το κέλυφος είναι όμορφο. Και η επένδυση, αυτό θα σου λέγα, ότι η επένδυση πολύ καλή και έχει πολύ καλή εφαρμογή. Οπότε έχεις πολλά πλεονεκτήματα για να πουλήσεις. Λοιπόν, γκάμα. Έχουμε το Hyper που είναι το Super Sport το κράνος. Το ξέρουμε όλοι. Okay. Είναι μικρό, μαζεμένο, με επιστοποίηση 2206 και μέσα έχει στάνταρ και τη φημέ ζελατίνα. Και το πίνοκ και τη φημέ ζελατίνα και τα μαξιλαράκια τα σπέαρ. Για την τιμή του, θεωρώ, μόνο η ζελατίνα, αν θέλει κάποιο να βάλει σε ένα άλλο κράνος, έχει 70-80 ευρώ μια φημέ ζελατίνα. Οπότε έχει ένα sales point εκεί πέρα, μόνο και μόνο με τη ζελατίνα. Από εκεί πέρα είναι θέμα να κάτσει και στο κεφάλι. Το ίδιο ισχύει και για τον Devil, το Evolution το είπαμε. Το Street Fighter, το ξέρετε, είναι λίγο ιδιαίτερο κράνος για πολύ ιδιαίτερους αναβάτες. Το Typhoon είναι ένα θερμοπλαστικό ουσιαστικά κράνος, πιο φτηνή, πιο entry level. Αλλά εκεί που θέλω να δώσουμε έμφαση λίγο είναι στο ανοιγόμενο. Είναι είτε σε carbon, είτε σκέτο carbon, είτε DCA. Το σκέτο carbon ουσιαστικά είναι 50 γραμμάρια ελαφρύτερο σε σχέση με την έκδοση DCA. Για πολλούς το carbon θεωρείται το top υλικό. Εγώ θεωρώ ότι εκεί κάποιος θέλει να δείχνει λίγο περισσότερο, να είναι λίγο πιο όμορφο. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο και το βάρος. Παρ' όλα αυτά είναι δικαίωμά του να επιλέξει την DCA έκδοση ή την carbon έκδοση. Η carbon έκδοση είναι για κάποιον που θέλει carbon έκδοση. Τέλος. Και με το DCA μια χαρά, ένα εξαιρετικό κράνος παίρνει. Αλλά πολλοί είχαν συνηθίσει παλιά τα carbon να ήταν ένα κιλό. Υπήρχε, ας πούμε, πριν 30 χρόνια, Ubex με ένα κιλό. Αυτό δεν υπάρχει πια και δεν θα περνούσε, περνούσε προδιαγραφές πλέον. Τώρα 2206 νομίζω είναι μέχρι 1250. Οι προδιαγραφές 2206 καταρχήν απαιτούν περισσότερο υλικό εδώ. Δηλαδή, αν δεις πώς γίνεται το τεστ, έχει περισσότερα χτυπήματα εδώ και εδώ. Οπότε απαιτεί περισσότερο υλικό σε αυτά εδώ τα σημεία. Με αποτέλεσμα να βαραίνει. Γι' αυτό και η Super θα έχει χρησιμοποιήσει εδώ πέρα carbon για να περνάει την προδιαγραφή αυτή. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ο ανταγωνισμός δεν έχει κάτι ελαφρύτερο. Νομίζω το ελαφρύτερο είναι εκεί γύρω στα 1250-1300 γραμμάρια. Ναι. Δεν νομίζω, ότι υπάρχει πιο ελαφρύ. Και από ό,τι βλέπω, όλοι πλέον έχουν βαρύνει αρκετά. Δηλαδή, όλα τα κράνη τους έχουν και μεγαλώσει και βαρύνει. Οπότε. Αυτό είναι και selling point για τα Premier. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Είναι ένα selling point γιατί πολύ απλά όλα πλέον έχουν μεγαλώσει. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να επιστρέψω στο ανοιγόμενο γιατί από ό,τι έχω δει, δεν έχω δει επαναληπτικές παραγγελίες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το κράνος. Το κράνος σε γενικές γραμμές, σε ανοιγόμενο, έχεις είτε θερμοπλαστικά μέχρι 300-300 κάτι ευρώ Nolan ή Ines 400 plus 500. Άρα εδώ έχουμε ένα selling point, ότι πάμε σε DCA
αρκετά ελαφρύ. Αν το δείτε, και το, πέρα από το Carbon και το DCA, είναι πολύ ελαφρύ για ανοιγόμενο. Είναι μικρό μαζεμένο σε μέγεθος και η τιμή του είναι πολύ πιο κάτω από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όταν παίρνεις θερμοπλαστικό Nolan με 350 ευρώ και με 370 παίρνεις ίνες, έχεις πολλά να του πεις. Είναι όμορφο, μαζεμένο και ο μηχανισμός του είναι πάρα πολύ καλός, θα το ξέρετε. Δηλαδή, δεν βγάζει κανένα πρόβλημα. Το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, το JD5 είναι ένα jet μακρύ, με μακριά ζελατίνα. Πώς είναι το Infiniti το LS2, το ξέρουμε το Infiniti το LS2. Σε αυτή την κατηγορία. Πιο μαζεμένο, πιο ελαφρύ. Με επίσης στον κατάλογο, αν δείτε, στη δεύτερη σελίδα, λέει αναλόγως το κράνος, ποια είναι η επικοινωνία ταιριάζει περισσότερο. Λοιπόν, για τις βάσεις της Quick Clocks είμαστε ενημέρωτοι, τα ξέρουμε όλα. Τι βγάζει περίπου. Έχει βάση την κλασική τιμονιού, καθρέφτη. Τώρα μιλάμε για Quick Clocks, έτσι. Καθρέφτη. Έχει για το καβαλέτο του τιμονιού, έχει για το δοχείο των υγρών των φρένων. Και έχει βγάλει και μια φτηνότερη πάλι για καθρέφτη. Μετά έχει έτοιμες με Quick Locks, είτε Crab, είτε WP. Έχει διάφορες επιλογές πια. Έχει πολλές επιλογές. Και προφανώς έχετε δει όλη την καινούργια την Crab, την 24 Pro, που πλέον νομίζω ότι αυτή θα είναι που θα πουλάει περισσότερο, η οποία έχει μεγαλύτερο πλάτος στα ποδαράκια, έτσι ώστε να μπαίνει και η κινητό με τη θήκη του, να μην χρειάζεται να το βγάζουμε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, επειδή μου έχει τύχει σε αυτοκόλλητη βάση ενδοεπικοινωνίας, αν το κράνος ή το αυτοκόλλητο είναι παγωμένα πολύ ή πολύ ζεστά, δεν θα κολλήσει καλά. Δηλαδή θα κολλήσει και μετά θα ξεκολλήσει κατευθείαν. Οπότε πρέπει να είναι σε νορμάλ θερμοκρασία. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή και να μην είναι σαγρέ. Γιατί είναι πολλές θήκες που είναι σαγρέ από πίσω. Εκεί δεν πρόκειται να κολλήσει. Πρέπει να είναι λίγα. Εγώ προτείνω σε όλους να βάζουν και το αντικρατασμικό. Είναι πολύ σημαντικό. Βασικά και πουλάς παραπάνω, αλλά είναι και πολύ σημαντικό για να απορροφά και τους κραδασμούς. Λέω όλες έρχονται με αντικρατασμικό η Crab. Λοιπόν, για την οθόνη, η οθόνη θα είναι στην ουσία ένα Android Toto, ένα mirroring του κινητού σου. Αντί να έχεις το κινητό σου που έχεις δώσει ένα χιλιάρικο, δεν ξέρω αν έχεις δώσει ένα χιλιάρικο. Καταρχήν δεν έχει δική της μπαταρία, έτσι. Μπορείς να έχεις μαζί σου ένα powerbank και να το συνδέσεις εκεί πέρα. Ο λόγος που δεν έχουν βάλει μπαταρία είναι αν δεις, με την μπαταρία θα βγαίνει τόση. Δηλαδή θα βγαίνει πολύ πιο φαρδιά η οθόνη. Για όσους θέλουν να βάλουν στο αυτοκίνητό τους και δεν έχουν οθόνη, μπορούν να το βάλουν και στο αυτοκίνητό τους, να ξέρεις, έτσι.